Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος εδώ είναι ο οικονομικός συντάκτης στον Sky. Και το πιο περίεργο από όλα είναι, σας είπα ότι ο πατέρας του είναι σκηνογράφος, καλλιτέχνης δηλαδή. Η μητέρα του ηθοποιός, η αδελφή του ηθοποιός, η μητέρα των παιδιών του ηθοποιός. Πού τον έβρισκε, πού τον έχανε και αυτό σε κάθε θέατρο είναι. Και ξαφνικά, οικονομικός συντάκτης. Και όχι μόνο οικονομικός συντάκτης, και συνδικαλιστής. Και δεν φτάνει συνδικαλιστής. Έλα, αυτό ξέχασα το χαρά. Ναι, όχι, αλλά και στον ΕΔΕΑΠ. Δηλαδή όχι, αυτό είναι καλό. Δηλαδή, συνδικαλιστής. Όταν ακούει κανείς συνδικαλιστής. Εκπρόσωπο θα είναι. Αρχίζουμε από αυτό. Εντάξει, ναι. Πολύ δευτερεύον. Ναι, αλλά εγώ το κόλλησα δίπλα στην τέχνη, ρε παιδί μου. Κατάλαβε τι εννοώ. Θα φτάσω. Στον ΔΟΕΑΠ αισθάνομαι ότι κάνω κάτι σημαντικό. Mm. Γιατί έρχονται άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Yeah. Δηλαδή yeah. Δεν είναι η Βαβέλ της εσύ να χωθείς μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο δεν έχει λόγο. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνει. Δεν έχει, και χάνεσαι μέσα σε μια μετάφραση. Ο ΔΟΕΑΠ είναι ένα πράγμα το οποίο. Είναι οι παλιοί μας συνάδελφοι που έχουν. Υπογράφω καθημερινά εισιτήρια. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Γι' αυτό λέω συνδικαλιστής όχι. Από εκεί και πέρα είναι μερικές φορές και εγώ που λέω ότι μάλλον έπρεπε να είχα γίνει ηθοποιός. Αν όχι να είχα βγάλει πολλά λεφτά, γιατί μάλλον οι ηθοποιοί δεν βγάζουν πολλά λεφτά, υπάρχει το γνωστό ανέκδοτο που λέει ένας ηθοποιός πήρε σε ένα φίλο του να πάνε να πιούνε καφέ, αλλά ούτε ο φίλος του είχε λεφτά. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά μπορεί να ήμουν πολύ γνωστός, μπορεί να είχα χρησιμοποιήσει τη μούρη μου διαφορετικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό. Γιατί την έχεις την αγάπη, έτσι. Εσύ πας, βλέπεις τέτοιες παραστάσεις, άποψη. Δεν βλέπω όσες θα έπρεπε ή όσες θα ήθελα. Είδες, το είπες μόνο θα έπρεπε. Κάποτε έβλεπα πολύ επίδαυρο. Και πήγα πρόσφατα και ξαναείδα τώρα φέτος. Βάκχες, καλά λέω. Και είχα καιρό να δω επίδαυρο και το ευχαριστήθηκα. Okay. Κάποτε έβλεπα πολύ. Δηλαδή, και ήμουνα και μέσα στον χώρο πιο ενεργός. Τώρα είμαι πιο γνωστός στο θέατρο ως ο αδελφός της Ανδρομάχης, η αδερφή μου. Έτσι. Το ίδιο είπε και ο πατέρας μου, κάποια φορά πήγε σε ένα καμαρίνι και είπανε τα κορίτσια, «Α, είναι ο μπαμπάς της Ανδρομάχης». Λέει, έφτασα στο θέατρο να με ξέρουν στον μπαμπά της Ανδρομάχης. Ναι, ξέρεις, το παθαίνω και εγώ τώρα που βρήκα την ευκαιρία, όλοι λένε ότι είναι ο αδελφός του Αντώναρου του, ενώ είμαι ο γιος του Αρχέλαου. Εγώ πάντα το λέω, το λέει και ο ίδιος, βέβαια, όχι μόνο εγώ. Όταν πρώτο βγήκε ο Βαγγέλης, σίγουρα θα το θυμάσαι, αλλά εγώ λέγανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάνος Αντώναρος. Τέλος πάντων, είναι ένα αστείο αυτό που θα το γράψω κάποτε. Απλώς θέλω να περάσουμε μερικά χρόνια. Εμείς τις έχω δει τις πλάκες που γνωρίζω σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, είμαστε ένα βράδυ σπίτι μου και βλέπουμε δορυφορική τηλεόραση. Και ξαφνικά αυτός ο τύπος πρέπει να αλλάζεις βελάκια. Είναι με σένα, ζω την Αγγλία. Εγώ την Αγγλία την αγαπώ πάρα πολύ. Το Λονδίνο, ειδικά το αγαπώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι και σένα έχει περάσει μέσα σου αυτό. Μιλιάρδο δηλαδή. Μου λέει στη μάχη. Σνούκερ πάρα πολύ. Σνούκερ έβλεπα κάποτε. Κέρλινγκ έβλεπα κάποτε. Και θα πούμε και για τον baseball βέβαια που λατρεύει. Μοιραία, ναι, έφτασα σε όλα τα αντισηματικά αθλήματα με τα οποία έχω ασχοληθεί. Έφτασε να είμαι και να ασχολούμαι και με τον baseball και με το. Λέω baseball, ναι, baseball. Καταρχάς ρωτάνε, είναι αυτό με την μπάλα πεπόνι. Λες, όχι, πόσο. Δεν είναι αυτό. Είναι το άλλο με το ρόπαλο. Α, με τον μπαστούνι. Ρόπαλο, λες εσύ. Μπαστούνι είναι του γκολφ. Αλλά δεν έχει σημασία για τον Έλληνα. Μην το αναλύσουμε τώρα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Πες ότι κατέβηκες από τον Άρη. Okay. Βλέπεις ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνεις πολύ γρήγορα το ότι αυτοί οι τύποι θέλουν να βάλουν αυτή την μπάλα εκεί στο δίχτυ. Okay. Μπάσκετ. Το ίδιο. Τένις. Τάγκ, τάγκ. Σε διαβεβαιώνω, έστω και αν μπορείς να εξηγήσει κανένα δύο φορές. Όταν βλέπεις αυτό το άθλημα. Δεν καταλαβαίνεις αν αυτός παίζει καλά ή παίζει κακά. Τι ακριβώς θέλουν να κάνουμε. Μην το αναλύσουμε γιατί θα το μπερδέψουμε. Είναι αλήθεια πάντως. Είναι αλήθεια. Ήταν και ένα από αυτά που έλεγα ότι το baseball το αγάπησε επειδή το έβριζε η μάνα μου. και κάθε φορά που έβλεπα καμιά ταινία με baseball λέγε πάλι βλέπεις αυτή την μπουρδα, την Αμερικανιά. Που αυτοί είναι ακούνητοι και ξαφνικά τρέχουν και κανένας δεν ξέρει γιατί και πώς αποφασίζει να τρέχουν. Και κάπως έτσι το αγάπησα. με τη μάνα μου. Και βέβαια μετά το. Πήγες βόλτα, έπαιξες στην Εθνική Ελλάδος, πήγες στο Μουντιάλ. Έπαιξα στην Εθνική Ελλάδος και πήγα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έφτασα να παίξω και στο Πανευρωπαϊκό, αλλά ας πούμε το τόπινο ότι έπαιξα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον Παναμά που έγινε το 2011 με την Εθνική Ελλάδος. Πήγαμε χάλια. Αν μη τι άλλο, προφανώς, εντάξει, στο Παγκόσμιο, αλλά στο ένα παιχνίδι που έπαιξα, στην άμυνα είχα άψογα στατιστικά. Μπράβο. Στην επίθεση είχα 0. Μπράβο, ναι. Στην άμυνα είχα 100%. Και μετά το πήρες και το κάνεις πάσα τώρα σε παιδάκια.
Έχω δημιουργήσει εδώ και. Θέλω να πω το μισό που σε διακόπτω. Το ότι με τον Κωνσταντίνο κάναμε παιδιά την ίδια ακριβώς εποχή. Έχει δύο αγόρια. Έχω ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Περάσαμε μαζί τη χαρά του καινούργιου πατέρα. Νέου πατέρα. Έτσι, ναι, του νέου πατέρα και όλα αυτά είναι. Τώρα τους παίρνω μαζί μου λοιπόν τους δύο μου γιους που είναι 6,5 και 4,5. Τους παίρνω μαζί μου στο baseball. Είναι μικροί για να παίξω, αλλά τους αρέσει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια μου. Επειδή φοβάμαι ως γονείς, ως πατέρας, τι μπορεί να γίνει αν πας το παιδί σου, ας πούμε, στο σχολείο και πει τι ομάδα είσαι και πει Giants ή Γίγαντες. Αυτό είναι ιβλαμένο και αρχίζει η καζούρα. Και επειδή δεν θέλω να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, το παιδί μου το έχω γράψει, παίξει και ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έρχεται μαζί μου τα Σαββατοκύριακα και οι δύο αν θέλουν να παίξουν baseball, θα πάρουν το γάντι τους, θα πάρουν το ροπαλό τους, θα χτυπήσουν, αλλά ας πάμε να παίξεις και ποδόσφαιρο. Και επειδή καμιά φορά... Τι λες, να μην βρεθεί έτσι μόνο του και μπερδεμένο. Καμιά φορά δεν το ρωτάνε το παιδί, τι ομάδα είσαι και λέει Giants. Του λέω στο ποδόσφαιρο. Λέει ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, δεν με νοιάζει τι θα πει. Δεν με νοιάζει αν θα πει ΑΕΚ, αν θα πει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν με απασχολεί διόλου. Ναι, προφανώς, κατάλαβα τι λες. Ναι. Άρεσε η ΑΕΚ, ο πατέρας μου, ας πούμε, δεν είχε ιδέα. Το offside νομίζω δεν ξέρει ακόμα τι είναι. Και δεν έχω πάει ποτέ σε γήπεδο με τον πατέρα μου στο ποδόσφαιρο. Δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα. Ο αθλητισμός ήταν κάτι που είχε αναλάβει η μάνα μου. Εκείνη με έβαλε να κάνω αθλητισμό. Πολύ δυναμικός άνθρωπος ο μητέρας. Εγώ την ξέρω ότι είναι μεγάλη χαρά. Δηλαδή καμιά φορά με έβαλε να κάνω υπασία. Δηλαδή μια φίλη της, η οποία είχε ένα άλογο που δεν της βγαίνει τα λεφτά να πληρώνει κάθε μήνα 50.000 δραχμές που ήταν τότε τα τροφεία του αλόγου. Της λέει, βρε ακτή, βάζεις τα μισά και με τα μισά θα κάνει και ο γιος σου υπασία. Και βρέθηκα να κάνω υπασία. Με τη μάνα μου να πληρώνω αυτό. Σου διώχνω τη μάνα με έναν παλαιοφάλιρο όπως ακόμα μένουμε. Και εσύ και εγώ. Γείτονες, ναι. Και έτρεχα στο Τατόι για να κάνω υπασία. Τι ωραία βόλτα με πεις. Το έχουμε εκείνο το βίντεο με το Ιμητή Χάρλι. Άλλη αγάπη. Ναι, αγάπη. Τι ωραία βόλτα. Τι ωραία βόλτα. Και τα ρόλια είναι και η Χαρλαιά. Αυτό είναι μια άλλου είδους φιλοσοφία. Άλλη μεγάλη μου αγάπη. Εντάξει. Η Χάρλαιά είναι άλλη μεγάλη αγάπη. Αυτή λοιπόν είναι η fatboy μου. Ναι. Εγώ με τη full leather. Είναι, για να κοιτάξει. Εδώ. Είναι ολόκληρη ιστορία, δεν είναι εύκολο. Πήρε μια Χάρλαιά και πήρε βολτά. Κοίταξε, καταρχάς. Δηλαδή δεν σε απαγορεύει, δεν είναι ποινικό. Την πήρα και με δυσκολίες. Την πήρα για παράδειγμα όταν με απολύσανε από τον Αλφα. Με την αποζημίωση, μιας και βρήκα γρήγορα δουλειά ευτυχώς στο Channel 9 που γνωριστήκαμε. Με το περίσσεμα της αποζημίωσης, το έδωσα προκαταβολή, πήρα μια μηχανή. Μου την κλέψανε και τώρα αυτή είναι η δεύτερη την οποία ξεπληρώνω ακόμη. Πάμε, ωραία βόλτα, ωραία βόλτα. Μου είπε ο πατέρας μου, καλά, τόσο ακριβή μηχανή πήγες να πάρεις. Λέω, τόσο κάνουν. Μου λέει, δεν έπαιρνες βία που να κάνει 3.000. Λέω, σαν τι, σαν Honda. Είμαι εγώ για Honda. Με βλέπεις εμένα να είμαι για Honda. Ναι. Δεν γίνεται για Honda ή για Μάχα. Δεν μπορεί εγώ να πάρω τέτοια μηχανή. Εγώ θέλω Harley. Τέλειωσε. Το πληρώνω. Την πληρώνω τη μούρλα μου. Δεν γίνεται. Μια φορά το χρόνο μαζεύεστε στις Νορβηγίες, στις... Κοίταξε, δύο ταξίδια καταφέρα να πάω. Το ένα είναι στη Λιθουανία. Πολύ βροχή. Δηλαδή όλο το πήγαινε ήταν βροχή. Το γύρνα ήταν μια εξαιρετική από μόνη της περιπέτεια. Και πήγα πέρυσι, πήγα στη Βαρκελόνη. Με μια εκπληκτική διαδρομή όλη την Ριβιέρα τη. Είναι Γαλλική, αυτό που στο μυαλό μου, Γαλλία, 200 Χάρλε και πηγαίνει μια πίσω από την άλλη. Όχι, 200 όχι, αλλά 15 ναι. Δεν είναι εξίσου καλή φάση. 200 δεν θα μπορούσε. Ναι, καλά, εντάξει, υπερβολή γιατί δεν ξέρω το πάνω. 10-13 μηχανές, ωραία, μια ωραία παρέα. Ναι. Βρεθήκαμε στο Μονακό, να κάνουμε βόλτα στη γνωστή πίστα. Αυτό βρεθήκαμε. Μπύρες μετά, φαντάζομαι. Μπύρες εννοείται, όπου σταθείς και όπου βρεθείς. Γαλλία, θέλω να πω ότι κάναμε μια ωραία, εξαιρετική διαδρομή. Και σου μένουν αυτά. Αυτά είναι πράγματα που. Θυμάμαι, μου είπε, ελπίζω να μην σε παγιδεύω και να το θυμάσαι γιατί τελείω το πω εγώ. Ένας πρόεδρος Χάρλεϊ, κάτι τέτοιο τέλο πάντων, σου είχε πει τον ωραιότερο ορισμό για ηγέτη. Το θυμάσαι που μου το έχει πει. Βεβαίως. Και μου είχε κάνει εντύπωση και εμένα εκεί μου κόλλησε αυτό. Λοιπόν, ήταν μάλλον. Και κάπου εκεί άρχισα να σκέφτομαι ίσως και τον Παπανδρέου σαν ηγέτη. Τον Ανδρέα, ναι, τον Ανδρέα. Ότι α πούμε. Είναι ο ηγέτης που έχασε την επαφή του με τον κόσμο, αν θέλεις. Είχε ο ίδιος του τι να κάνει, αλλά ξέχασε τι έπρεπε να κάνει για τον κόσμο. Το έκανε για τον εαυτό του. Έκανε αυτά που ο ίδιος ήθελε. Και κάπου εκεί ήταν και το νεύμα
Okay. Έλα στα σκαλιά του, του αεροπλάνου. Ναι, δεν ήταν αστειονεύμα, αλλά ήταν. Ξέχασα γιατί. Ξέχασα και δεν με ενδιαφέρει για το μετά μου. Ξέχασα ποιο είναι το μετά μου. Ποιο ήταν, τι με ενδιαφέρει για την ώρα. Και ο ηγέτης είναι αυτός που κάνει χωρίς να ρωτάει, έτσι, ναι. Πες το πώς το σκέφτεσαι τώρα. Και οι άλλοι τον ακολουθούν. Α, ναι, βέβαια. Ο συγκεκριμένος, ναι, ο συγκεκριμένος έκανε ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει γιατί. Ο Ανδρέας δεν έχει γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε επειδή το είπε ο Ανδρέας. Ο μόνος λόγος που το δικαιολογούσε το τι κάνει ήταν γιατί είναι ο Ανδρέας. Εδώ το κάνει σε μια κουβέντα με έναν τύπο που μου είχε πει μετατού. Μετατού όμως, ο οποίος όχι, είναι πανεπιστημιακός. Είναι ο Αλέξανδρος Πίνου, αφιερωμένος στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες τυφλούς. Στο πανεπιστήμιο πλέον καθηγητής με διδακτορικά. Και χαλεάς. Με μουσική κτλ. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος όμως. Εντυπωσιακός άνθρωπος, από τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ και εκείνος. Στην τηλεόραση αυτή που είσαι τόσα χρόνια, μην ήρθε κάποιος να σου πει, ξέρετε, ωραία οικονομικό συντάξει, να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Εσύ μόνο. κάθε φορά διαφορετικά, πες μας, ξέρω εγώ, πόσες ιδέες έχεις πει. Πες μας τα οικονομικά, ξέρω εγώ, από το γήπεδο. Πες μας τα οικονομικά πάνω από τη Χάρλεϊ. Πες μας τα οικονομικά. Το οποίο κάθε φορά. Κρατώντας ένα μπαλάκι του. Κρατώντας ένα μπαλάκι. Ας πιάσω ένα μπαλάκι. Ωραία, έτσι. Με την ευκαιρία. Πάρε okay, εσύ. Ευχαριστώ. Έχω πάρει κι εγώ ένα. Είναι σκληρό, δεν ναι, είναι ναι, αστείο. Ναι. Κάνει κέλ ή όχι. Όχι. Α, ρίξω κάτω. Θα ακούσετε. Okay. Δεν κάνει κέλ. Ναι, δεν κάνει. Μα σούρνει το κεφάλι, πέφτει σέκο. Ξέρεις τι έχει μέσα. Ναι. Ένα πυρήνα από καουτσούκ, γύρω-γύρω πάρα πολύ σκληρό. Ένα κουβάρι μάλινο υφασμένο. Και γιατί σου το πετύχεις με το καβλιτζέκι αυτό το ρόπαλο. Σε επαγγελματικό επίπεδο λένε ότι είναι το δυσκολότερο πράγμα που καλείται να κάνει κανείς στον αθλητισμό. Να πετύχει αυτό, την μπάλα που του πετάει ένας επαγγελματίας ρίπτης. Γιατί την πετάει, δεν την πετάω εγώ. Την πετάει κάποιος επαγγελματίας ρίπτης. Ναι, ο οποίος μπορεί να την πετάξει για να στρίψει, την πετάει να πέσει, την πετάει με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και όταν εγώ είδα, γι' αυτό είπα, το παγκόσμιο που πήγα. Αντιμετώπισα έναν της κινέζικης Ταϊπέ, έναν Ταϊβανό. Mm-hmm. Όχι, ίσως τη χειρότερη ομάδα, έτσι. Όταν στήθηκα λοιπόν να περιμένω αυτό το μπαλάκι, ξαφνικά ακούω ένα πράγμα, τι κάνει. Σιουμ! Και λέω, τι είναι αυτό. Πέρασε λοιπόν και είχε καρφωθεί στο γάντι του κάτσερ πριν από πίσω. Mm. Εντάξει, λέω, το επόμενο να το δεχθούμε λίγο πιο γρήγορα. Σιουμ! Δεν προλαβαίνεις να κλείσεις το μάτι σου. Mm. Και στο τρίτο πια κουνήθηκα. Πάλι σουπ, φαντάζομαι. Τίποτα, ούτε που την είδα ποτέ. Δεν μου λες, οι καλοί παίχτες είναι αυτοί με το που χτυπάνε το μπαλάκι ή αυτός που στέλνει το ίδιο είναι. Α, δεν έχει σημασία. Okay. Ο καθένας στη δουλειά του. Mm-hmm. Οι ακριβότεροι είναι αυτοί που ίσως το χτυπάνε αυτοί με το ρόπαλο. Yeah. Αλλά, εντάξει, και όταν μιλάμε για ακριβότερους, μιλάμε ότι ο άλλος μπορεί να κάνει ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 10 εκατομμυρίων το χρόνο. Mm, για 10 χρόνια. Και πάνε και θρύλοι, φαντάζομαι. Ναι, εννοείται. Mm. Εντάξει, όλοι. Εγώ αγάπησα, αν θέλεις, το baseball, το αγάπησα όταν συνειδητοποίησα ότι είναι ένας θεσμός πάνω στον οποίο η Αμερική στήθηκε. Και είναι ένας θεσμός στον οποίο σέβονται οι πάντες και δεν τολμάει κανείς να καταλήψει, να ρίξει, να καταστρέψει. Και σε παρακαλώ, αν μπορείς να σκεφτείς, σκέψου ένα θεσμό που έχουμε στην Ελλάδα εμείς, που δεν έχουμε μολύνει, δεν έχουμε καταστρέψει και πάνω στον οποίο ενδεχομένως η ελληνική κοινωνία να στείνεται. Τον εθνικό ύμνο, ας πούμε. Θεσμός. Ωραία, ναι. Πήγαινε στα εξάρχεια και τραγούδα τον. Okay. Έτσι. Θέλω, να πω, ναι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένα σημείο. Mm. Δηλαδή, την αρχαιότητα πιάσαν κάποιοι αρχαιοκάπηλοι, την μολύνανε και θα τον πούμε αρχαιοκάπηλο, φτάνουν να τον πούμε χρυσαυγίτη. Το να είσαι το 1821 και αυτό πολλές φορές το έχουμε μολύνει ή το έχουμε παραποίησει ή το έχουμε εκθιάσει σε βαθμό που δεν είναι πραγματικό. Okay, okay. Την παιδεία που λέγαμε ότι την είχαμε πλέον δεν είναι η παιδεία που είχαμε. Κάθε ένας έρχεται, τώρα άκουγα πάλι, θέλουμε πάλι να αλλάξουμε τις πανελλήνιες και να μπαίνει με άλλο τρόπο. Μην με βάλεις αυτή την κουβέντα, δεν θέλω. Δεν θέλεις. Μην μου τη βάλεις. Μην με βάλεις, θα γίνω πολύ κακός. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Mm. Είναι το ποδόσφαιρο που είμαστε ποδοσφαιρομάνα χώρα, το οποίο είναι η επιτομή της λαμογιάς, η επιτομή της παράγκας, η επιτομή. Άρα δεν έχεις κάτι στο οποίο η χώρα σου, η σύγχρονη. Σε Αμερική είναι το baseball. Σε Αμερική είναι το baseball. Το οποίο δεν το αγγίζει κανένας. Ο Αμερικάνος είναι ο μπαμπάς που το παιδί έχει πάει με τον μπαμπά του και παίζει στο backyard και είναι. Στην Ελλάδα δεν έχεις θεσμό. Δεν σου λέω. Σπορ. Ναι, ναι. Θεσμό. Έναν θεσμό στον οποίο πάνω να στηρίζεσαι, να στέκεσαι. Ναι. Εμείς λοιπόν. Για να πάω ίσως μόνος μου σε αυτό. Εμείς λοιπόν, κάναμε λοιπόν το 2013
αποφάσισα ότι αυτό το πράγμα που εγώ αγάπησα θα έπρεπε ίσως να το δώσω σε κάποιους άλλους, σε κάποια νέα παιδιά, τα οποία αν μη τι άλλο ξεστησίζομαι, δεν θα μείνει κανένας να γίνει πρωταθλητής στο baseball Έλληνας, διότι δεν έχουμε στήσει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε τίποτα. Εγώ ίσως θα ήθελα κάποια στιγμή να μου δώσω μια μικρή πλακέτα που να λέει για αυτά που έκανες, για αυτό το κλιματάκι, αυτός ο Μουρλός. Σκέπτομαι όμως πολύ ωραία ότι κάποια παιδιά που είναι αθλητάκια μου τώρα, 15, 14, 16 και 18, είναι 30 το χρόνο, έχουν περάσει από την ομάδα μας εγγεγραμμένα περί τα 70. Θα μπορούν κάποια στιγμή να πούνε, ρε εσείς, εγώ το ξέρω αυτό το άθλημα. Όταν θα τύχει με κάποιους φίλους τους να δούνε μια ταινία, θα πει εσύ, αυτό το ξέρω. Γιατί είχα ένα Μουρλό, λεγόταν Δαυλός, και είχε μια ομάδα. Για να δω. Λοιπόν, είναι μια ομάδα, οι Γίγαντες Παλαιού Φαλήρου, και θα κάνω πολύ Αμερικανιά τώρα, και θα τη φορέσω. Όταν ένας παίκτης με το κοστούμι και την γραβάτα του υπογράφει το συμβόλαιο, του βάζουν να βάλει την μπλούζα της ομάδας και τη φοράει μαζί με το σακάκι, ξέρεις, και το που κάνεις. Αμερικανιά, βέβαια. Τελείως Αμερικανιά. Και εγώ λοιπόν τώρα θα φτιάξω το. Ναι. Θα έχει κάνει χράτσα χρούτσα στον αέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάτσε, αυτοί λοιπόν είναι οι Γίγαντες Παλαιού Φαλήρου. Είναι το λογότυπο των Giants του Σαν Φρανσίσκο, τους οποίους η οποία είναι η ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση με Γίγαντες φαγητό, μη σας μπερδεύει καθόλου αυτό. Φαντάζομαι ότι θα σας το κάνουν, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά έχω και την απάντηση κάθε φορά. Μου λένε Γίγαντες σαν το φαγητό. Λέω ναι, έχω και άλλη μια ομάδα που λέγεται Μπιζέλια. Και θα κάνω και μία που λέγεται Αρακά. Και κολλάνε. Δεν είναι αστείο γιατί. Δεν ξέρει, τσαντίζουμε. Η τηλεόραση είναι τέχνη. Είναι κινηματογράφος. Κάτι είναι. Κάμερες. Έχει έναν άνθρωπο λοιπόν ο οποίος λέει τετράγωνα πράγματα, φόρους, ιστορίες, χρήματα. Και αυτός ο τύπος είναι αυτός. Ή μπορεί να ήταν μια άλλη κοπέλα που να ήταν διαφορετικό. Δεν σου πάει το μυαλό μου να το κάνει λιγάκι πιο εύπεπτο, να λέει τέτοια και να κάνει έτσι τον μπαλάκι. Αυτή η ζωφαροφάνεια θα μας φάει. Κοίταξε. Ίσως να υπερβάλλω. Την έχω ακούσει τη θεωρία σου. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Καταρχάς, επειδή η τηλεόραση, όπως και εσύ ξέρεις, είναι ομαδικό παιχνίδι, πρέπει καταρχάς να πείσεις όλους τους άλλους γύρω σου ότι θα το κάνεις αυτό. Ναι. Εσύ ενδεχομένως έχεις καταφέρει να πεις κάποιους ανθρώπους να πεις, ας πούμε, θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα λέγεται Face to Facebook. Μεγάλο κόστος όμως. Το ξέρεις πόσο κόστος. Ναι, αλλά έχεις πείσει κάποιους. Εγώ δεν το έχω καταφέρει εύκολα. Έχω πάρει όμως, έχω αποφασίσει, και αν μη τι άλλο υπάρχει κάτι το οποίο κάποιοι μου το αναγνωρίζουν, ότι τα οικονομικά τα λέω πολύ απλά. Έτσι νομίζω. Και κάποιοι έρχονται και λένε, τον καταλαβαίνω το Δαυλό. Και μου τα λέει και απλά, μου τα λέει και ωραία. Κάποιοι βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν απολύτως και θα σου πω τι εννοώ. Φέτος ήμουνα στο. Πέρσι ήμουνα στο Ναύπλιο. Και καθώς περπατούσα στην πλατεία Συντάγματος, στρίβω από μια γωνιά και με αντιμετωπίζει, έρχομαι τέτα-τέτ με έναν κύριο όπως είμαστε εμείς τώρα. Μεγάλε μου χάνει! Τεράστιε! Γυρνάει στη γυναίκα του. Γυναίκα της λέει! Το ξέρεις τον κύριο? Λοιπόν, αυτός λέγεται Δαυλός. Είναι στο Sky. Ο καλύτερος δημοσιογράφος. Μας ενημερώνει κάθε μέρα τέλεια στα αθλητικά. Στα οικονομικά, λέω, αλλά τέλος πάντων, λέω, δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, ναι. Γέλασε πάρα πολύ. Λοιπόν, anyway. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να τα καλέμε τα πράγματα. Ναι. Είναι το θέατρο, να το θέατρο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ξέρεις, να εκτεθώ κιόλας. Θυμάμαι τα πορτοκαλιά γυαλιά. Τα πορτοκαλί γυαλιά είναι μια τεράστια ιστορία, ας πούμε, που τόλμησα μια ωραία ημέρα, λοιπόν. Όταν τα είδα στο μαγαζί και τα αγόρασα, δεν το έχω πει και ποτέ. Δεν το έχω πει ενώ σαν φίλο, σαν ιστορία. Όταν τα αγοράζεις, τα γυαλιά όταν τα αγοράζεις, δεν έχουν τους φακούς το νούμερο. Είναι ένα δοκιμαστικό γυαλί. Όταν τα είδα, μου αρέσαν πάρα πολύ. Όταν πήγα και τα αγόρασα και μου τα έδωσε ο φίλος μου οπτικός και τα φόρεσα, είδα τον εαυτό μου καθαρά. Ω, λέω. Ετοιμαζόμουν να πω κακιά λέξη, αλλά μπορεί και να μην πειράζει. Ω, μεγάλε, λέω, είναι πολύ over the top αυτά. Τέλος πάντων, λέω, δεν πειράζει. Εκείνη την ημέρα με το που τα παίρνω, πηγαίνω στο Υπουργείο Οικονομικών, κάνει κάτι δηλώσεις. Ποιος ήτανε? Ο Στουρνάρας. Μπαίνει λοιπόν, έκανε όλη τη δήλωση
κοιτάζοντάς με στα μάτια. Ήταν άλλοι 30 συνάδελφοι μέσα, κάμερες, με κοιτούσε έτσι. Ήταν τρομαγμένος. Καταρχάς δεν μπορούσε να καταλάβει ενδεχομένως αν αυτό τον αν είναι αποκριάτικα και τον κοροϊδεύα ή όχι. Τα φοράω και το βράδυ στο... Τα βλέπουν μέσα από το μόνιτος, μου λέει στο αυτή ένας, βρε μήπως μπορούμε να τα βγάλουμε αυτά. Όχι, του λέω. Όχι, λέει, εντάξει. Και τα φοράω. Γίνεται χαμός την άλλη μέρα, βγαίνουν οι αμάν, λέει καλά αυτός κυκλοφορούσε στους διαδρόμους και δεν τον είδατε πώς τα φόραγε. Θα πρέπει ίσως να βρίσκα μια φωτογραφία να είχατε μιας και το σύστημα, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν το σκέφτηκα. Κι όμως... Έμεινε. Τα βγάζω λοιπόν. Κάποια στιγμή με βασανίσανε, με πατήσανε, άρχισαν να λέω, είναι όντως ρε παιδί μου, είναι πολύ εντυπωσιακά. Εν τω μεταξύ, άλλα βλέπεις στο δρόμο, άλλα βλέπεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, άλλα βλέπει κάμερα. Ξαφνικά έχεις ένα φως που σε φωτίζει. Αυτό το πράγμα το βγάζει εδώ μπροστά. Δεν είναι τα μαύρα γυαλάκια αυτά που φοράς. Και ξαφνικά είναι κάτι, ένα πορτοκαλί πράγμα και είναι εδώ. Νομίζεις ότι ήταν εδώ, σαν μάσκα. Να το βλέπω ρε πώς να λέω, είναι πολύ βάρια, αλλά δεν πειράζει. Λέω, θα το υποστηρίξω. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται ο Μαλέλης στον Sky, μου λέει ξαναφορά τα. Εγώ το μεταξύ τα φόραγα στη ζωή μου και τα βγάζα για τον αέρα. Είχα αυτά για τον αέρα και τα φόραγα στο γραφείο μου. Μου λέει φόρα τα. Ο σταμάτης είναι σκληρός, περίεργος, θα πάμε να χτυπήσουμε, αλλά βλέπει μπροστά πάντα. Θα πάμε να χτυπήσουμε το 15-25, τους νέους. Θα πάμε να χτυπήσουμε, φόρα τα. Και τα ξαναφοράω. Πρέπει να πέρασε ένας χρόνος περίπου. Και νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι ήρθε μία συνάδελφος, δεν θα πω όνομα πια, και μου λέει, βγάλτα. Λέω, μα ο Σταμάτης, ακούσαμε. Λέω, εντάξει. Και τα βγάλα. Πήγα στο φύλλο οπτικό. Και τους έβαλα μπλε τζάμια. Και έχουν γίνει εξαιρετικά γυαλιά ηλίου. Τα οποία και φοράω. Τώρα εγώ είμαι ο χαζός της ιστορίας. Είχες και αυτό με την συνάδελφη, είχε κάτι κρυφό που εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί σε έψησε. Εντάξει, λόγω... Ήξερε ένα παρασκήνιο προφανώς. Ήταν σαφές. Κατάλαβα, κάτι άκουσε σε κάποιον. Ήταν σαφές ότι ήξερε κάτι και το δέχτηκα. Μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Και λέω, οκ, εντάξει. Όσοι με βλέπουνε, μου λένε, αυτά ήταν τα πορτοκαλί γυαλιά. Εσύ δεν είσαι με τα πορτοκαλί γυαλιά. Έχεις δίκιο λοιπόν ότι κάτι θα μπορούσε να element, γίνει. Θέλει το element, θέλει το element. Όλοι ξεχνούν τον Νίκο Μαστοράκη και τα μπαλάκια. Δεν είχε τέτοια μπαλάκια. Ναι, είχε τα μπαλάκια. Στρες. Ναι, αλλά όλοι όταν θυμούνται αυτό θυμούνται. Δεν το έκανε τυχαία. Όχι, προφανώς δεν θα το έκανε. Ούτε ο Λάρκιν φορούσε τις τυράντες τυχαία. Ούτε. Έτσι είναι. Όλοι. Θέλει ένα μικρό element. Υπάρχει αθλητικός συντάκτης του baseball που φοράει παπηγιόν. Και το σύμβολό του όποτε είναι ο μόνος φοράει παπηγιόν. Προφανώς άκουσε πάρα πολλά. Ένας κοντούλης λεπτός αρχανίνατος. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ο οποίος καμιά φορά όταν όμως κάνει, εμφανίζεται ή λέει θα είναι αυτή η δήλωση, έχει ένα μικρό παπηγιόν. Ποια είναι η πηγή, ποιος το λέει, έχει δίπλα στο όνομά του ένα μικρό παπηγιόν. Τώρα που το λες για το... ΝΑΤΟ. Ναι. Το βρήκανε. Ναι. Ναι, ήταν τη φορά που διάφοροι συνάδελφοί μου φορούσαν ό,τι χρωματιστό είχαν προκειμένου να υποστηρίξουν στον αγώνα τον πορτοκαλί γυαλιά. Τώρα που το λες αυτό, ξέρεις την υπογραφή. Δεν το έχει προσέξει πολύ ο κόσμος. Οι γελιογράφοι υπογράφουν με κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο πατέρας μου υπέγραφε με ένα μικρό παπουτσάκι. Ναι. Ένας άλλος με τσεκουράκι. Τώρα είπε εσύ με το παπηγιονάκι. Εγώ λοιπόν θα σου πω την ιστορία μου, την έχει πει όποτε μπορεί. Ίσως σε γυρίζουμε ανάποδα. Έτσι, εγώ να σε παρουσιάζω ότι να σου θυμίσω ίσως, γιατί μπορεί και να το θυμάσαι, αλλά τη φορά εκεί που εγώ έβλεπα μόνος μου baseball, ενώ όλοι βλέπανε την Εθνική Ελλάδος, είχα πάνω στο γραφείο μου ένα καδράκι μικρό, όπου μου έχει ζωγραφίσει ένας ηχολήπτης από το Star. Τριαντάφυλλος ήταν το μικρό του, δεν θυμάμαι το επιθετό του δυστυχώς. Μου έχει ζητήσει ένα πενάκι. Ρε παιδιά, λέει, έχει κανένα ένα πενάκι. Και τι έχω εγώ. Και λέω, ναι, έχω ένα. Το οποίο ήταν ένα πολύ ωραίο μαρκαδωράκι. Και κάθισε λοιπόν και μου έκανε μια καρικατούρα. Με έκανε ένα λελέκι τόσο, με κάτι γυαλιά μαύρα. Τότε φορούσα κάτι τετράγωνο μαύρα γυαλιά, χωρίς να φαίνονται τα μάτια μου. Μια τεράστια μύτη, μιας και έχω μια μυτόγκα. Ήταν αστείο ότι τα αυτιά μου τα έβαλε εδώ κάτω. Όπου με κοροϊδεύε ο πατέρας μου ότι τα αυτιά μου φυτρώνουν εδώ. Τέλεια γελιογραφία. Και μου κάνει. Την άλλη φορά δεν τη φέρεις. Και πάνω από την φούσκα είχα ρίζα του 10, 50, το ποσοστό κτλ.
Χάρηκα που τα είμαι σίγουρος ότι θα έφευγα 25 λεπτά. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Φιλιά.